δηλαδή υπάρχει μια πρόταση να φωνάξετε τους εργαζόμενους και να τους πείτε πολύ ωραία, ελάτε παιδιά, μια που κινητοποιήσετε και όλη την ημέρα είστε σε απεργίες, ελάτε εδώ. Σας δίνουμε 3 ευρώ στο χιλιόμετρο, όπως γίνεται και πάλι στις κοινωνίες, γιατί πρόβλημα στις κοινωνίες δεν έχουμε πουθενά στην Ελλάδα παρά μόνο στο εργαλοπαίδιο. Έτσι δεν είναι, κύριε Τσιόκα? Έτσι είναι, οι αστικές κοινωνίες δημόσιες με το χαρακτήρα αυτών τον έχουμε μόνο στο εργαλοπαίδιο. Όλη η υπόλοιπη Ελλάδα είναι ιδιωτικοποιημένη. Είναι απλώς με επιδότηση. Με επιδότηση του κράτους. Αλλά με διαγωνισμό. Είναι διαγωνισμό, αλλά είναι αφεντικά. Μόνοι τους. Είναι αφεντικά. Τα καταρρίζουν, τα πλένουν, τα έχουν μια χαρά, τα φροντίζουν, τα συντηρούν μόνοι τους. Σας είπα πριν και τα μοντέλα που υπάρχουν στην Ευρώπη. Πάρα πολύ ωραία. Γιατί λοιπόν δεν τους φωνάζετε και να τους λέτε, ελάτε εδώ παιδιά, μια που το διηγείτε το μαγαζί τόσα χρόνια, γιατί τώρα με συγχωρείτε κύριε Τσιόκα, εμείς δεν έχουμε δει ποτέ πρόεδρο στην ΕΘΕΛ και διευθύνοντα σύμβουλο. Βλέπουμε μόνο τον εκάστοτε συνδικαλιστικό πρόεδρο, εκπρόσωπο. Τώρα μία ή άλλη είναι δηλαδή η υπόθεση. Δεν ξέρω πώς τα καταφέρετε εσείς, αλλά εμείς πάντως στα ΜΜΕ έχουμε συναντούμε μόνο τον πρόεδρο. Ήταν ο κύριος Κομίνης μέχρι πρότινος, τώρα είναι ο κύριος Κολοβαρίτσης, είναι ο κύριος Ραυτόπουλος των τεχνικών κτλ. Λοιπόν, πάρτε 3 ευρώ, δεν ξέρω αν είναι το σωστό τα 3 ευρώ στο χιλιόμετρο. Μπορεί να πείτε εσείς να είναι 2,5, να είναι 4, δεν ξέρω εσείς είστε ειδικοί. Ορίστε, διοικήστε το. Λοιπόν, θα κάνω ένα σχόλιο. Το πρώτο κύριο είναι ότι με το νόμο για την εξυγίαση και την αναβάθμιση των συγκοινωνιών ακριβώς θέλουμε να δώσουμε ρόλο, οντότητα αλλά και ευθύνες στη διοίκηση και να πάψει πλέον να είναι μια άχρωμη, άοσμη και υποτελεί στο πελατειακό κράτος διοίκηση. Αυτό αλλάζουμε. Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι ότι αυτή την ιδέα συγχωρείτε τώρα πάλι, αλλά διοίκηση έως τώρα υποταγμένη στον Υπουργό. Στον εκάστοτε Υπουργό και Υπουργό και Υπουργό. Το είπατε εσείς εξ αρχής. Εγώ το είπα ακόμα πιο δραματικά, ότι ήταν υποταγμένες, αυτό αλλάζουμε με τον νόμο, ήταν υποταγμένες οι διοικήσεις στο εκάστοτε πελατειακό σύστημα του πολιτικού συστήματος. Άρα αυτό θέλουμε να αλλάξουμε και αυτό το αλλάζουμε με νόμο, με έλεγχο, με αυστηρή επίπτωση σε κάθε στρέβλωση που θα δημιουργείται και πρόληψη. Λοιπόν, τώρα να πάω στην πρόταση αυτή που ακούσατε, που είπατε ότι αγωνείτε. Λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής. Πρώτα και κύρια, εάν οι εργαζόμενοι την απέρριψαν, γιατί όπως είπατε έχω κάνει συναντήσεις. Α, τους απέρριψαν οι εργαζόμενοι. Το δεύτερο που θέλω να σας πω όμως, ότι ως πρόταση, βεβαίως αυτές οι απόψεις στη δεκαετία του 70, τότε επιτήτως στη Γιουγκοσλαβία με αυτοδιαχείριση, ακουγόταν ευχάριστα. Τώρα βέβαια ως μοντέλο το δοκίμασε. Όχι μόνο και επιτήτω, κύριε Τσιόκα. Επιτήτω ήταν. Και επί Γερασίμου Αρσένη στην Ελλάδα η εξαγορά όλων των χρεοκοπημένων επιχειρήσεων, τις οποίες φορτώθηκαν στα 300 του ελλείμματος και του χρέους. Ναι, αλλά επειδή το ζήσαμε γι' αυτό, επί Γερασίμου Αρσένη ζήσαμε περίφημες κοινωνικοποιημένες επιχειρήσεις. Όπως το καλά, φαντάζομαι. Αυτό που προέχει είναι ότι πρέπει από την μια πλευρά να πάμε σε ένα μοντέλο που η Ευρώπη το έχει κατακτήσει και από την άλλη πλευρά ο Έλληνας προηγούμενος να καταλάβει ότι δεν πάει χαμένος ο κόπος του. Γι' αυτό το λόγο είπαμε να συζητήσουμε σε σοβαρά που να αντέχουν στη σύγχρονη εποχή μοντέλα. Βεβαίως, σύγχρονη να το πάνε εργαζόμενοι μόνοι τους. Αυτό δεν θα... Απορώ πώς δεν το θέλουν ήδη. Είναι προφανές. Ναι. Ότι αυτή η ιστορία να γίνει στο παιδικό που έχει υπαλλήλων φωτογραφίες στα ΕΚΤΕΛ. Ποιος? Η δεύτερη ανάγνωση είναι ΕΚΤΕΛ μετά. Διότι δεν θα το αντέξουν. Σε κανένα μέρος του κόσμου, ναι, όπου οι εργαζόμενοι το πήραν να το διοικήσουν από μόνοι τους με διοικητική δομή, ναι, δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν. Δεν πιστεύω ότι στην Ελλάδα θα κάνουν κάτι διαφορετικό. Άρα θέλω να σας πω ότι αυτή η ιστορία... Θα ρωτήσω να μάθω. Δεν το ξέρω, θα ρωτήσω να μάθω. Μάλιστα. Αυτό μου λέτε γιατί για το διεθνές. Θα ρωτήσω να μάθω και σας ξέρω.